Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης και όχι μόνο, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έχουμε τη χαρά σήμερα Δευτέρα να σας καλημερίζουμε παρέα με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, τον κύριο Ηλία Σκαρίδη. Καθόλου τυχαία δεν είναι σήμερα κοντά μας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είμαστε γείτονες εδώ. Δίπλα ακριβώς είναι το Κέντρο Πολιτισμού. Και όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε έτσι μια εγρήγορση και ένας αναβρασμός. Γιατί ο Ηλίας Σκαρίδης, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι συνεργάτες του εκεί, αλλά και οι συνεργάτες του υπάλληλοι στο Κέντρο Πολιτισμού, οργανώνουν τις χριστουγεννιάτικες φετινές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν είμαστε 100% έτοιμοι για να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα στην τελική του μορφή, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν κλείσει αρκετές εκδηλώσεις, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάμε, πρόεδρε. Πολύ σωστά, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ξεκινάμε 4 Δεκεμβρίου με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Επίσης όμως φέτος η φωταγώγηση, θέλω να πω ότι και είμαστε υποχρεωμένοι, και εγώ, αλλά και από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν δημοτική αρχή, ο Δήμαρχος μας έχει πει ότι πρέπει πάντα να αυτούς τους θεσμούς μας να τους αναβαθμίζουμε. Βέβαια όμως, να είμαι ειλικρινής, μετά από 2 χρόνια, όπως ξέρετε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουν ανοίξει όλα. Φέτος 4 Δεκεμβρίου, όπως λέω, θα γίνει η φωταγώγηση. Θα υπάρξει και μια παρέλαση χριστουγεννιάτικη για τα παιδιά μας. Εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, η οποία θα ξεκινήσει 6 η ώρα από την πλατεία Ελευθερίας και θα καταλήξει στην πλατεία Δημοκρατίας, το οποίο θα βγει ένα άρμα με το έλκυθρο του Άγιου Βασίλη, με τους στάρανδους, και ο Άγιος Βασίλης θα χαιρετάει τον κόσμο, θα χαιρετάει τα παιδιά και πιθανόν θα μοιράζει και στα παιδιά μας είτε σοκολατάκια είτε καραμέλες. Επίσης από πίσω η σχολή χορού μας θα έχουν ντυθεί τα κοριτσάκια μας Άγιο Βασιλίτσες. Επίσης ο ποδηλατικός σύλλογος Πίγασος με τα ποδήλατα θα κάνουν και αυτή μια παρέλαση χριστουγεννιάτικη. Θα υπάρχουν ζογκλέρ, θα υπάρχουν ξυλοπόδαροι, θα γίνει ένα σοου, να είμαι ειλικρινής. Μια γιορτή ετοιμάζουμε, ένα σοου, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, 4 Δεκεμβρίου, το ραντεβού στην πλατεία. Εδώ οι Ξάνθοι μας φημιζόμαστε για τις γιορτές μας, για τις παραδόσεις μας, και πραγματικά να όντως πάνε όλα καλά και αρέσει αυτός εδώ πέρα αυτή η παρέλαση. Λέω δηλαδή, προτείνω στους συλλόγους, ακόμα και στα δημοτικά τα σχολεία, αν θέλουν του χρόνου πρώτο Θεός να το μεγαλώσουμε και να έρθουν να κάνουν παρέλαση και να κάνουν, γιατί στην Ελλάδα πιστεύω ότι δεν υπάρχει χριστουγεννιάτικη παρέλαση. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε θεσμό, να το μεγαλώσουμε. Εγώ θα σας πω και το εξής. Παρακαλώ. Βεβαίως είναι άλλο το πνεύμα των Χριστουγέννων και άλλο αυτό το οποίο θα βιώσουμε στην περίοδο των Απόκριων. Όμως, επειδή εμείς στους θεσμούς μας πάντοτε επιχειρούμε, νομίζω είναι μια παράδοση, πρόεδρε, αυτό, τους μικρούς συμπολίτες μας να τους μοιήσουμε σε αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχουμε δημιουργήσει, προκειμένου και αυτοί στη συνέχεια να το εξελίξουν, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα είναι ένα πολύ καλό βήμα για να ασχοληθούν γενικότερα με τα πολιτιστικά της Ξάνθης. Τα παιδιά μας που είναι και συνεχιστές, έτσι, να μας θυμίζουμε. Να θυμίσουμε, πρόεδρε, ότι και οι παρελάσεις στα καρναβάλια με τα μικρά παιδάκια είναι εντυπωσιακές. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε. Πιλωτικά γίνεται φέτος. Να έχει μόνο καλό καιρό. Αυτό παρακαλώ το Θεό, ειλικρινά μιλάω. Εύχομαι πρώτο ο Θεός να έχουμε καλό καιρό, γιατί εκείνη τη μέρα, όπως έχω πει, θα γίνει αυτή η μικρή παρέλαση. Μετά θα καταλήξουμε στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί πέρα θα υπάρξει και ένα σοου από μάγους, από ζογκλέρ, και θα υπάρξει και ένα guest star, θέλω να το πω, το οποίο ένας, να πω, πασίγνωστος, να πω παγκόσμιος, ένας θρυλικός, να το πω, δεν θα πω το όνομά του, γι' αυτό θέλω να πω να έρθει ο κόσμος να το δει, ένας καλλιτέχνης ο οποίος θα κάνει ένα μεγάλο σοου, αλλά τον ξέρει όλος ο κόσμος. Βέβαια θα είναι μήμος, αλλά θέλω ο κόσμος να έρθει να το δει. Δεν θα πω ποιος είναι, γιατί υπάρχει μια έκπληξη. Αυτό κρατάει για έκπληξη αυτό. Πολύ σωστά. Επίσης εκείνη τη μέρα, θα το πω τώρα γιατί ήδη κλείσαμε χθες, θα είναι η Άσπα, μια καινούρια τραγουδίστρια, η οποία μου τη ζήτησαν τα παιδιά. Αγαπημένη στο νεανικό κοινό.
Yeah. Ένα από τα ονόματα που λατρεύουν οι πιτσιρικάδες, όχι οι πιτσιρικάδες μας, και οι έφηβοι. Και οι έφηβοι. Και οι μεγαλύτερη ήλικοι ομολογουμένως. Και θέλω να είμαι ειλικρινής ότι τα περισσότερα τα ακούσματα και που έρχονται οι τραγουδιστές, ακούμε τον κόσμο. Και ο Δήμαρχος και εγώ, δεν είναι δικιά μας επιλογή. Ήδη μας το πρότειναν τα παιδιά και πάντα πρέπει τα παιδιά να τα ακούμε. Γιατί το λένε οι συνεχιστές, έτσι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των παιδιών. Εμείς ακολουθούμε οι υπόλοιποι. Και εμείς γινόμαστε παιδιά. Και εμείς γινόμαστε παιδιά. Οπότε θυμόμαστε τα παλιά τα χρόνια. Τα αγούστα τους θα ακολουθήσουμε. Θα υπάρχουν δύο συναυλίες. Εκείνη την ημέρα, 4 του μήνα. 4 του μηνός, δύο συναυλίες θα υπάρξουν. Η Άσπα και η Kings θα είναι. Α, μάλιστα. Δύο συγκροτήματα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Όπως έχω πει, μακάρι πρώτο Θεός να έχει καλό καιρό, να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα. Από εκεί και πέρα, καθημερινά στην Ευχούπολη θα έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Και η Ευχούπολη στις 4 θα ανοίξει, πρόεδρε. Και η Ευχούπολη θα ανοίξει στις 4, αλλά εκείνη την ημέρα, λογικά, επειδή ο Άγιος Βασίλης θα κάνει την παρέλαση και όλοι τα ξωτικά και όλοι θα κάνουν την παρέλαση, λογικά εκείνη την ημέρα δεν θα την ανοίξουμε, από γιατί όλος ο κόσμος θα είναι στην πλατεία. 5 Δεκεμβρίου. Τι θα είναι για επισκέψεις, 5 Δεκεμβρίου. Πολύ σωστά. Για να μας υποδεχθεί. Φέτος η Ευχούπολη θα είναι αναβαθισμένη. Γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι, το λέω και είμαι υποχρεωμένος. Και εγώ είχατε δεσμευτεί από πέρσι. Έτσι ακριβώς. Είχατε δεσμευτεί. Και πιστεύω όλοι οι πρόεδροι που θα περάσουν και στο επόμενο χρόνια, αλλά όπως είμαι και εγώ, είμαστε υποχρεωμένοι όλους τους θεσμούς να τους αναβαθμίσουμε και το λέω πάντα. Δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι. Πρόεδρε, θα πεθάνουν οι θεσμοί μας εάν δεν τους αναβαθμίσουμε και αν δεν τους εξελίξουμε. Θα είναι αναβαθισμένοι. Θα υπάρχει ένα θεματικό πάρκο απέναντι από την Ευχούπολη, το οποίο θα υπάρχουν ξωτικά, θα υπάρχουν πιγκουίνι, θα υπάρχουν ελαφάκια, θα υπάρχουν γλυφιτζούρια να βγαίνουν τα παιδιά μας φωτογραφίες. Βέβαια όμως άλλο να το λέω και άλλο να το βλέπετε. Θα το δείτε. Ό,τι δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Πέρσι τι ήταν εκείνο, με το που άνοιξε έκλεισε. Έτσι ακριβώς. Απίστευτες καταστάσεις βιώσαμε. Φέτος λοιπόν θα τα ζήσουμε όλα, πρόεδρε. Πιστεύω πως ναι. Υγεία να έχουμε, αλλά θα πάνε καλά και καλό καιρό. Στο ίδιο σημείο δεν ξεκίνησαν ακόμη οι εργασίες. Έχει δηλαδή, ξεκινήσει ο στολισμός της πόλης εδώ και δύο εβδομάδες και θέλω να ζητήσω συγγνώμη προσωπικά, γιατί? Και εγώ και ο Δήμαρχος, γιατί είχαμε σχέδια να αναβαθμίσουμε κι άλλες οδούς να φωτιστούν, αλλά λόγω το οικονομικό, όπως το ακούτε, μας φεύγει, δηλαδή φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο. Δηλαδή, καμιά φορά τόσο τυχεροί είμαστε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Αλλά βέβαια με το ενεργειακό θέλω να είμαι ειλικρινής, ήδη όλη η πόλη μας, όπως γνωρίζετε, έχουν μπει ταλέντα, έτσι. Από εκεί και πέρα, εμείς στην Ευχούπολη, για να είμαστε σωστοί, θα υπάρχει ένα χρονοδιακόπτης, το οποίο θα ανάβουν 5 η ώρα και 12 η ώρα η Ευχούπολη, τα φώτα θα κλείνουν και θα υπάρχουν μόνο τα φώτα τα οποία θα φωτίζουν λίγο την Ευχούπολη. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο, μου έχει πει θα κατεβεί κάτω σε ένα συνέδριο και θα δούμε λίγο, γιατί είμαι για την εξοικονόμηση. Η πόλη μας όντως έχει εξοικονόμηση ρεύματος από τα LED. Είναι από τους πρωτοποριακούς δήμους που εφάρμοσαν φωτισμό με LED. Η Αθήνα τώρα ξεκινάει, πρόεδρε. Μπράβο. Γι' αυτό μάλλον θα μιλήσει με τον Υπουργό να δούμε πώς, αν υπάρχει περίοδος, δηλαδή να κλείνουν τα φώτα ή να μην κλείνουν τα χριστουγεννιάτικα. Αυτό είναι κάτι που το είχε πει και σε εμάς ο κύριος Δήμαρχος. Αρκετοί δήμοι που θα κάνουν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θέλουν να το θέσουν από κοινού αυτό στον Υπουργό. Έχει μιλήσει και με άλλους δήμους. Για να δοθεί αυτή η εξαίρεση. Να δοθεί η εξαίρεση, γιατί οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι, είναι νόμος, έτσι, είναι υπουργική απόφαση που έχει ισχύ νόμου, έχει δημοσιευθεί στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, να μειώνουν και τους το φωτισμό στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας. Θα δούμε. Άρα αυτό το αφήνουμε ανοιχτό. Ίσως και να υπάρξει εξέλιξη, πρόεδρε. Πολύ σωστά, αλλά όπως έχω πει εγώ για την Ευχούπολη και με τους υπαλλήλους μου αλλά και με τους συνεργάτες μου, και να τους ευχαριστήσω. Πάντα θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. 12 του χειμώνα νομίζω είναι μια καλή ώρα. Αλλά μακάρι και μέχρι τη μία. Θα δούμε. Εμείς πάντως δρομολογήσαμε, αν σε περίπτωση δεν γίνει, ότι 12 ώρα θα κλείνουν τα φώτα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Καθημερινά θα υπάρχουν δράσεις όπως face painting, χειροτεχνίες, μπαλονοκατασκευές. Θα υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις, το οποίο φέτος και για πρώτη φορά θα γίνουν κάποια κουκλοθέατρα
και κάποιες μαγικές παραστάσεις, τα οποία θα κοιτάξουμε και έχουμε στείλει ένα έγγραφο στα δημοτικά σχολεία, αν μπορέσουν και έρθουν ανά μέρα να έρθουν να διασκεδάσουν λίγο τα παιδιά μας και να έρθουν και στην Ευχούπολη να βγουν και μια φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη. Ανά ημέρα να επισκέπτεται κάθε δημοτικό την Ευχούπολη. Πολύ σωστά. Το οποίο και φέτος, δεύτερη χρονιά. Πολύ σωστά, αλλά φέτος θα έχουμε, πιστεύω, επειδή έχουμε πάρα πολλή ανταπόκριση από συλλόγους και από σχολεία, θα υπάρχουν καθημερινά μπαζάρ στην Ευχούπολη. Και στο κομμάτι το οποίο, όπως έχω πει από πέρσι που έγινε για πρώτη φορά, είχαμε μεγάλη απήχηση, πάλι θα υπάρξουν έλατα δεντράκια, τα οποία θα έρθουν πάλι τα δημοτικά σχολεία να στολίσουν το δέντρο τους. Γιατί το κάναμε και πέρυσι. Πέρυσι το κάναμε για πρώτη φορά. Στόλιζαν τα δεντράκια τους και το ευχαριστήθηκαν τα πιτσιρίκια. Πάρα πολύ τα παιδιά και χαίρομαι γι' αυτό. Δημιουργικά εργαστήρια θα υπάρχουν για παιδιά. Πολλές παραστάσεις, όπως λέω. Πάλι θα το ξαναπώ, πολλά μπαζάρ. Και ευχαριστώ τους συλλόγους αλλά και τα σχολεία που θα συμμετέχουν. Θα υπάρξουν χοροδίες στο αμφιθέατρο. Χριστουγεννιάτικα. Χοροδίες από τοπικά υποψιάζομαι σχήματα. Πολύ σωστά. Τοπικά σχήματα. Και το μουσικό σχολείο θα κάνουν το Φεστιβάλ Παιδικών Χοροδιών και Ορχιστρών. Θα έχουμε δηλαδή. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε τα Χριστούγεννα με τις γνωστές όμορφες μελωδίες τους. Θα έχουμε πολύ γλέντι και πολύ χαρά για τους μικρούς μας φίλους στην Ευχούπολη. Μέχρι πότε, Πρόεδρε? Λογικά μέχρι 5 με 7 Δεκεμβρίου θα είναι. Μέχρι 5 με 7 Δεκεμβρίου, γιατί μετά θα ετοιμάζονται τα παιδιά για να πάνε και στα σχολιά τους, έτσι σιγά σιγά. Οπότε αυτό είναι το διάστημα που θα μπορέσουν να το διασκεδάσουν και να το χαρούν. Να πούμε το εξής. Έτσι όπως τον ακούω τον Πρόεδρο, μου έρχεται στο μυαλό η περσινή μας συζήτηση, Πρόεδρε. Και πώς πέρασε ο χρόνος, έτσι. Με πόσο ενθουσιασμό. Βεβαίως ήταν με αρκετά φρεναρίσματα πέρσι, είχε δοθεί αυτή η εντολή προς όλους τους δήμους της χώρας να ετοιμάσουν χριστουγεννιάτικες γιορτές. Ετοιμάσαμε και εμείς τις δικές μας και ήταν καλή η προσπάθεια που είχε γίνει πέρσι. Θέλω να το θυμίσω αυτό. Γιατί ήταν καλή? Γιατί ήμασταν στην απόλυτη αδράνεια, Πρόεδρε. Δεν είχαμε τίποτα απολύτως τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζω. Έτσι ακριβώς. Είχαμε lockdowns, περιορισμούς και κοινωνική αποστασιοποίηση, ο ένας μακριά από τον άλλο. Ούτε καν τα σχολεία, θυμίζω, δεν λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν με αυτά τα ιδιαίτερα ζητήματα, τηλεκπαιδεύσεις. Και ενώ ξεκινήσαμε με έναν απίστευτο ενθουσιασμό, ήρθε το φρενάρισμα. Φέτος λοιπόν ανοίγει και η χριστουγεννιάτικη γιορτή τα φτερά της. Θέλουμε να πιστεύουμε, όπως και οι γιορτές παλιάς πόλης, θα είναι μια πολύ καλή εκδήλωση. Έχουμε πολλές καινοτομίες και μπράβο στο Κέντρο Πολιτισμού που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα. Όλοι αγαπημένοι. Δεν σας τα είπα όλα όμως. Μας κρατάτε και άλλα. Βεβαίως. Ωραία, όταν θα είμαστε έτοιμοι στο 100% θα είστε εδώ κοντά μας για να τους ενημερώσουμε. Μπορώ να τα πω. Να σας ακούσουμε τώρα. Θα υπάρξει καρουζέλ φέτος για τα παιδιά. Α, μάλιστα. Το οποίο ήταν δύσκολο κομμάτι. Στην Ευχούπολη. Στην Ευχούπολη. Δόξα τω Θεώ όμως όλα πάνε καλά. Θα έχουμε και καρουζέλ. Επίσης, θέλω να πω ότι και η φιλαρμονική μας και η ζογκλέρ, ακόμα και η ξυλοπόδαρη και διάφορα μασκότ θα βγαίνουν σε διάφορες μέρες, είτε Πέμπτη είτε Τρίτη Παρασκευή, στην τοπική μας αγορά, λίγο να μπούμε στο πνεύμα το χριστουγεννιάτικο. Είναι καλό. Είναι πολύ καλό γιατί ο κόσμος το χρειάζεται. Και η αγορά το χρειάζεται, Πρόεδρε. Πολύ σωστά. Στα πλαίσια της ενίσχυσης, υποψιάζομαι, της κίνησης στην αγορά μας. Έτσι. Ναι, γιατί και οι επαγγελματίες μας εδώ και αυτά τα τελευταία χρόνια περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Και συνεχίζουν να περνούν δύσκολα. Άρα λοιπόν και από επίσης, 4 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου η Ξάνθη θα είναι θα κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς. Όντως. Και επίσης θέλω να πω ότι στις 11 του μηνός πάνω στη Σταυρούπολη, να μην ξεχνάμε και τη Σταυρούπολη μας, θα υπάρξει φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου τους εκεί πέρα και εκεί πέρα θα υπάρχουν πάλι ζογκλέρ πάει με τον Άγιο Βασίλη για να έρθουν τα παιδιά να περάσουν όμορφα και η φιλαρμονική μας κάποιες μέρες θα ανεβεί στη Σταυρούπολη και θα παίζει χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η Δημοτική Ενότητα της Σταυρούπολης μας. Λίμον, αν την να μην ξεχνάμε. Πέρυσι είχε έναν εντυπωσιακό στολισμό η Σταυρούπολη. Είχα την ευκαιρία να την επισκεφθώ. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος έτσι γιορτινή θα είναι. Θα είναι γιορτινή.
Εγώ να πω την αλήθεια ότι εύχομαι πρώτο Θεός να έχουμε καλό καιρό. Σαν το χωριό του Αη Βασίλη είχε γίνει, πανέμορφη πραγματικά. Και σε κάποια σημεία και σε κάποιες πλατείες θέλω να τονίσω ότι φέτος θα μπουν κάποιες παραδοσιακές βάρκες. Ναι. Που θα είναι με φωτοσωλήνα για να θυμάμαι και, να θυμόμαστε και την παράδοσή μας ότι τα Χριστούγεννα έχουμε και παράδοση το καράβι μας. Γιατί το ξεχνάμε. Για τελευταία χρόνια δεν υπάρχει το καράβι. Υπάρχει το δέντρο. Είμαστε ναυτικός λαός εμείς. Πραγματικά θέλαμε περισσότερα να στολίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να στολίσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε χρόνο θα βάζουμε και κάτι παραπάνω και ένα λιθαράκι να αναβαθμίζουμε και τα Χριστούγεννά μας και όλους τους θεσμούς. Πρόεδρε, έχουμε συναυλίες. Έχουμε κάθε μέρα γιορτή στην Ευχούπολη για τους μικρούς μας φίλους. Έχουμε ζογκλέρ, τη φιλαρμονική και μια σειρά από διασκεδαστές οι οποίοι θα κινούνται στους δρόμους της πόλης πολύ όταν σωστά. Θα είναι ανοιχτή η αγορά μας. Έχουμε το φωτισμό της πόλης που ήδη ξεκίνησε. Το δέντρο μας ανάβει 4 Δεκεμβρίου. Είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα. Ανατροπές να μην έχουμε μπροστά μας. Δεν πιστεύω να έχουμε ανατροπές. Έτσι φαίνεται και όλα θα πάνε καλά. Και να κλείσουμε το τελευταίο. 31 του μηνός στην αλλαγή του χρόνου, στην πλατεία μας Δημοκρατίας, θα υπάρχει ζεστό κρασί για όλους τους δημότες μας, δωρεάν, και θα υπάρχει και ένας τραγουδιστής Ξανθιώτης, το οποίο από τις 11 μέχρι τις 1 η ώρα που θα γίνει η αλλαγή του χρόνου, να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα. Θα πούμε ποιος. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ωραία. Ήδη μέχρι την Παρασκευή θα βγει το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα. Οπότε θα ενημερώνουμε και αναλυτικά, ναι, τους. Γιατί θα υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές. Άρα αλλάζουμε τη χρονιά όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία. Όλοι μαζί. Ναι. Όπως τον παλιό καλό καιρό. Προπαθλίες. Με ζεστό κρασάκι. Θέλω να τονίσω όμως ότι όλες οι δράσεις, όλες οι παραστάσεις, όλες είναι δωρεάν από το Δήμο Ξάνθης και το Κέντρο Πολιτισμού. Όλα και πολλές καλά, παραστάσεις, να το τονίσω, θα υπάρχουν και σε διάφορες άλλες αίθουσες, όπως είναι το Ίδρυμα Θράκης και Τέχνης, Χριστουγεννιάτικες, στο Λύκειο Ελληνίδων και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους. Φέτος πραγματικά πιστεύω είναι εμπλουτισμένο το πρόγραμμα, αλλά το λέω ότι κάθε χρόνο πρέπει και περισσότερα να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι. Θα πω το εξής, ο κύριος Ασκαρίδης το λέει και το ξαναλέει αυτό. Εγώ θυμάμαι, πρόεδρε, ότι ακόμη με το που αναλάβατε, θα το πω τώρα, με το που ανέλαβε στο Κέντρο Πολιτισμού ανεοκλεγής ο Ηλίας Ασκαρίδης, θυμάμαι τον ενθουσιασμό με τον οποίο ετοίμαζε τότε το πρώτο καρναβάλι. Το θυμόσαστε? Τις πρώτες τρακικές λογραφικές γιορτές. Και ενώ ήταν όλα έτοιμα, ξαφνικά έρχεται και η κυβερνητική απόφαση για το lockdown και την απαγόρευση όλων των εκδηλώσεων. Εκεί νομίζω ότι ήταν έτσι το πρώτο τράνταγμα. Στη συνέχεια ήταν τα χρόνια της αδράνειας, αλλά έχω την αίσθηση ότι από πέρυσι που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και φέτος με τις γιορτές παλιάς πόλης, το στίγμα έχει δοθεί. Η Ξάνθη δεν ξεχνάει. Όχι, δεν ξέρω. Ούτε ο ξανθιώτικος κόσμος. Τι θέλει την ψυχαγωγία, τι θέλει τη διασκέδαση, θέλει να συναντιέται με τον συνάνθρωπο, με τον γείτονα, με τον φίλο, με τον γνωστό, ακόμη και με τον άγνωστο, και να περνάει όμορφες μέρες. Και όταν το πρόγραμμα είναι τόσο πλούσιο και μας δίνει την ευκαιρία και ο Δήμος μας μαζί με τους συλλόγους και τους εθελοντές μας, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα της Ξάνθης, φίλες και φίλοι. 4 Δεκεμβρίου με 7 Ιανουαρίου η Ξάνθη θα κινείται στους χριστουγεννιάτικους εορταστικούς της ρυθμούς. Το μόνο από ό,τι καταλαβαίνω το οποίο θα είναι κάπως περιορισμένο θα είναι η επέκταση του φωτισμού και του στολισμού σε γειτονιές, σε συνοικίες. Αυτό λόγω των απαγορεύσεων, των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι. Και αυτό το περιμένουμε, έτσι και αυτό ανοιχτό είναι με ερωτηματικό, να δούμε μήπως δοθεί αυτή η δυνατότητα από το Υπουργείο, από τον κύριο Σκρέκα, στους Δήμους εκείνους οι οποίοι θα οργανώσουν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Και έτσι να είναι όμως, νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι πλήρες. Ξάνθη είναι μικρή πόλη. Οπότε όλοι συναντιόμαστε στην καρδιά της, στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς της δρόμους, νομίζω. Το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και το κάνουμε όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Καλή επιτυχία, πρόεδρε, από την καρδιά μας.
Το χρειάζονται οι πιτσιρικάδες μας. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Εύχομαι πρώτο Θεός να έχουμε υγεία και καλό καιρό. Όλα τα άλλα θα γίνουν. Καλός ήταν ο καιρός. Αφού ξεπεράσαμε τις τόσο μεγάλες δυσκολίες, ένας χειμωνιάτικος καλός καιρός θα είναι. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Δεν μας τα είπε όλα ο Ηλίας Οσκαρίδης, έχει κρατήσει και τις εκπλήξεις του, όπως αυτή η προσωπικότητα για την οποία μας μίλησε έτσι με τόσο ενθουσιασμό, αλλά δεν αποκάλυψε ποιος. 4 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας θα πρωταγωνιστήσει ΑΣΠΑ, Kings, συναυλία, αγαπημένη καλλιτέχνη της νεολαίας. Και είναι μια γιορτή η οποία, έτσι αν θέλετε, αποδέκτη έχει κυρίως την νεολαία. Εμείς ακολουθούμε και κάθε μέρα γιορτή στην Ευχούπολη μας. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι πιο όμορφη η θάλασσα όταν βρέχει.